καταφέραμε και πήραμε την διοργάνωση και είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και για την Κρήτη και για όλους. Και φυσικά στόχος μας είναι να φέρουμε και να κρατήσουμε μάλλον το τρόπαιο αφού είμαστε εδώ. Επίσης, θέλουμε να αναπτυχθεί ο αθλητισμός των κοφών και βαρύκων ατόμων. Υπάρχουν πάρα πολλοί και νομίζουμε ότι και αυτό θα βοηθήσει. Και ήταν και επιδίωξή σας να έρθει στο Ηράκλειο ή στην Κρήτη αυτή η διοργάνωση ως κριτικός, είσαστε και τοπικιστής. Ναι, βεβαίως, είναι αλήθεια. Και έφτασε και η στιγμή. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα αυτή η διοργάνωση. Και ίσως τώρα θα δούμε, μήπως καταφέρουμε να αναλάβουμε το παγκόσμιο του μπάσκετ, να το φέρουμε εδώ, στο Ηράκλειο πάλι, θα δούμε. Α, πολύ ωραίο. Αυτό μας βγάζει και είδηση και θα χαρούμε και πάρα πολύ βέβαια να το δούμε. Πώς έχει αγκαλιάσει ο κόσμος την διοργάνωση? Πολύ. Έχουμε και θελοντές αρκετούς. Έχουμε αθελοντές στο Παγκρίτιο, στο γήπεδο του Όφη, στις Αρχάνες, στο Ηροδότου. Μας βοήθησαν σε διοργανωτικά θέματα. Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά. Θα έλεγα τέλεια. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση και μόνο που είπατε 4 γήπεδα διαφορετικά δείχνει ότι είναι πολλές ομάδες εδώ και μεγάλες ομάδες. Για παράδειγμα στην πρεμιέρα κερδίσαμε την Ισπανία. Συγγνώμη που σας διακόπτω, 16 ομάδες. 16 ομάδες. Και χώρες που παραδοσιακά έχουν υψηλό επίπεδο. Ναι. Κερδίσαμε την Ισπανία στην πρεμιέρα, έστω και δύσκολα, μεγάλη νίκη. Το τελευταίο λεπτό πραγματικά καρδιοχτυπήσαμε, το τελευταίο λεπτό. Και αύριο, να το πούμε για τον κόσμο που θέλει να πάει στο μάτς, έχουμε την Ιταλία. Αύριο στις Αρχάνες στις 6 το απόγευμα. Ναι. Είναι ο αγώνας Ελλάδα-Ιταλία στις Αρχάνες. Στις 6 ελπίζω να έρθουν οι φίλαθλοι στο γήπεδο να δουν ποδόσφαιρο κοφών. Στην ουσία όμως είναι ακριβώς όπως των ακουόντων. Μόνο η απώλεια ακοής υπάρχει, τίποτα διαφορετικό. Έχει όμως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και πραγματικά έτσι δεχόμαστε και ερωτήματα από τον κόσμο, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Γιατί ξέρετε, σε ένα γήπεδο, λίγο πολύ έχουμε μάθει όλοι πώς γίνεται η συνεννόηση. Έχω την αίσθηση ότι αναπτύσσεται ένας εκπληκτικός δεσμός ανάμεσα στους παίκτες και στο πώς συνεννοούνται για να έρθει το γκολ, να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι αξιοθαύμαστο, μπορώ να πω. Πραγματικά, έτσι όπως το λέτε. Οι κοφοί φυσικά επικοινωνούν οπτικά μεταξύ τους. Και φυσικά και στην προπόνηση έχουν εξασκηθεί σε αυτό. Οι ακούοντες συνήθως φωνάζουν μέσα στο γήπεδο, οι κοφοί βλέπουν. Και φυσικά βοηθάει πάρα πολύ η προπόνηση και είναι και θέμα εμπειρίας και τακτικής φυσικά για τις ομάδες. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια τεχνική κατάρτιση στους περισσότερους παίχτες, πολύ υψηλή. Το γκολ που πετύχαμε κόντρα στην Ισπανία και το είδαμε χθες, αν μπορούμε και στην πορεία θα το ξαναδούμε από το χθεσινό μας βίντεο, ήταν ένα γκολ που θα το ζήλευαν και παίχτες μεγάλης κλάσης. Δηλαδή, να πω ότι τέτοια φάουλ έχει βάλει ο Μέση, ας πούμε. Ακριβώς, πραγματικά όλοι το λένε αυτό που είπατε.